Όλα αυτά με το πώς εξελίσσεται, πώς εκπαιδεύονται και τα ρομπότ και πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει και για τα καλά βέβαια στη ζωή μας. Ρομπότ που εκπαιδεύονται για τον πόλεμο των άστρων θα μας παρουσιάσει τώρα ο Νίκος Βασιλάκος, δημοσιογράφος τεχνολογίας, όπως κάθε Πέμπτη στη στήλη μας. Νίκο, καλημέρα, χρόνια πολλά. Πραγματικά. Επίσης. Χριστός Ανέστακας, που λέει στον καπετάν Μιχάλη ο Παπάς, γιατί του φάνηκε μικρό το Χριστός Ανέστη. Σωστά, λοιπόν, αληθώς ο Κύριος. Έχουμε μεγάλες αλλαγές. Οι αλλαγές έχουν να κάνουν με το πεδίο της μάχης, γιατί πλέον θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν στρατιώτες οι οποίοι θα μπορούν να δουν υποστηρικτικά, και σκεφτείτε ότι οι στρατοί του μέλλοντος θα είναι αυτό που λέμε Robocop και Terminator στρατοί. Εδώ βλέπετε στα πλάνα που έχουμε, το ρομπότ που εκπαιδεύεται είναι προγραμματισμένο ό,τι και να συμβαίνει, ακόμα και αν το χτυπάνε, να βρίσκει το στόχο. Κοιτάξτε τι κάνει, και μπορεί και πυροβολή και βρίσκει το στόχο, και έχει συγκεκριμένο προγραμματισμό να μην χτυπάει τον άνθρωπο. Δηλαδή ρίχνει εκφοβιστικά πυρά, δεν βρίσκει στόχο στον άνθρωπο που τον εκπαιδεύει, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει τον άνθρωπο σύμφωνα με τους νόμους του ρομπότ, τον ρομπότ του Ισαάκ Ασίμοφ. Γιατί να ξέρετε ότι περισσότερο επίκαιροι από ποτέ είναι οι νόμοι του ρομπότ, που λένε ότι δεν έχει δικαίωμα το ρομπότ να κάνει κακό σε άνθρωπο. Μάλιστα. Εσύ δηλαδή που τα ξέρεις καλά αυτά, τα πάει καλά, δηλαδή αποδίδει, έτσι, ενώ που καταλαβαίνεις και τι βλέπουμε τώρα σε σχέση με την εκπαίδευση ενός στρατιώτη. Ναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτό το ρομπότ που βλέπετε μπορεί και δραστηριοποιείται στο πεδίο της μάχης, κάνει κανονική μάχη, πόλεμο, σε οποιασδήποτε συνθήκες. Το μόνο που χρειάζεται είναι μπαταρία. Επιβιώνει. Μπορεί να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο, και βλέπετε ότι είναι οπλισμένο και με σφαίρες, αλλά δεν βρίσκει το στόχο του. Είναι προγραμματισμένο να μην βρίσκει το στόχο του. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εάν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, σύμπραξη τεχνητής και κανονικής νοημοσύνης, τα πράγματα λίγο περιπλέκονται. Γιατί πλέον οι στρατοί αυτό που θέλουν να πετύχουν είναι η νίκη για το στρατόπεδό τους. Δεν είμαστε μακριά, και ήδη στην Ουκρανία γίνονται πάρα πολλές υβριδικές μάχες με υποστήριξη από ντρόουν, από ρομπότ και από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά που βλέπαμε στις ταινίες τα βλέπουμε πλέον στην πραγματική ζωή. Πάμε λίγο όμως τώρα να χαλαρώσουμε, γιατί λίγο πιέστηκα με το πώς μπαίνουν τα ρομπότ ενώς στη ζωή μας. Πάμε να δούμε πώς θα πάμε βόλτα με το πρώτο ποδήλατο, αυτό το όμορφο, έχει και μπλε χρώμα, ποδήλατο υδρογόνου. Υδρογόνου. 2,5 δολάρια κοστίζει η αλλαγή της φιάλης, υποστηρίζει τον ποδηλάτη μέχρι να φτάσει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα για να μην έχει πρόβλημα, και μπορεί και κάνει διαδρομές, γιατί το επόμενο καύσιμο που έχουμε αναχείρας είναι το υδρογόνο. Το υδρογόνο, το οποίο είναι φτηνό, το οποίο παράγεται με πολύ πιο εύκολο τρόπο από τα υπόλοιπα καύσιμα, και τώρα, επειδή υπάρχει ακριβώς χημική αντίδραση, αυτή η φιάλη μπαίνει στο ποδήλατο όπως βλέπετε, υποστηρίζει τον αναβάτη. Βέβαια, εντάξει, δεν μιλάμε για μια πόλη σαν την Θεσσαλονίκη, δηλαδή, που είναι flat, έτσι. Ναι, flat. Ναι. Και υπάρχει τώρα, υποστηρίζει τον αναβάτη μέχρι τα 25 χιλιόμετρα, στα 25 χιλιόμετρα σταματάει και κάνει οικονομία. Είναι πάρα πολύ φθηνό, κυκλοφορεί ήδη στην Κίνα και το πόσο περιμένουμε κοστίζει πάρα πολύ σύντομα στην Ελλάδα. Πόσο κοστίζει? Κοστίζει λιγότερο από 850 ευρώ. Α, εντάξει, όντως, σε σχέση με τα ηλεκτρικά ποδήλατα, η τιμή είναι πολύ πιο κάτω. Μάλιστα, ναι, και σκεφτείτε ότι δεν έχει μπαταρίες, φορτίσματα, δεν έχει όλα αυτά τα πράγματα. Σωστά, γιατί και οι μπαταρίες, αν χαλάσουν, κοστίζουν πιο πολύ μετά. Και πάμε λίγο τώρα να δούμε, γιατί μας λες προσοχή, αν δούμε κάποιον να κρατάει στα χέρια. Ερωτημένης και κέντρο. Αυτή ωραία. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Κέντρο, να είμαστε καλά. Γίνεται. Θα τα μάθουμε ξανά την επόμενη Πέμπτη με τα υπόλοιπα θέματα. Μας ετοίμασες πολλά και κάτι. Καλημέρα μας στα Εξάρχεια. Και αφήνουμε λοιπόν τα Εξάρχεια, τα ρομπότ που είδαμε να συμμετέχουν στον πόλεμο των άστρων.